Γεια σας παιδιά, είμαι ο Vincent. Ελπίζω να είστε καλά, όπως και εγώ. Σήμερα λοιπόν έκανα και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, όλα καλά, δεν υπάρχουν παρενέργειες και απλά ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας και να σας δείξω το καινούργιο μου κομπιούτερ που πήρα. Αυτό! Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Right, down, up, hit, fire δηλαδή. Ας βάλουμε και το δεύτερο αν και δεν χρειάζεται. Θα παίξουμε λοιπόν ένα παιχνίδι, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου και θα το παίξει φυσικά ο μέτρ του είδους, ο ένας και μοναδικός, ο Άμστραντ. Το παιχνίδι είναι το Target Renegade. Είναι η συνέχεια του Renegade από την Technos Japan, εκείνη που έφτιαξε και το προηγούμενο long play μας, του Double Dragon. Έφτιαξε λοιπόν στα Arcade και το Renegade, το οποίο ήταν το πρώτο πριν το Double Dragon. Θα έρθει και η σειρά του Renegade, μιας και πάμε ανάποδα, όπως γενικά αυτό το κανάλι. Το Renegade λοιπόν το είδαμε στο Spectrum, στον Amstrad, στον Commodore κλπ. Και σε κονσόλες. Το ανεπίσημο sequel του είναι το Target Renegade, αυτό που παίζω τώρα. Και γιατί το λέω ανεπίσημο? Διότι δεν είχε καμία ανάμειξη η Technos. Όταν το έκαναν port στα home computer και στις κονσόλες, όπως το NES, πήραν τα δικαιώματα και συμφώνησαν να κάνουν κάποια sequel στα computer, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν ποτέ σε arcade. Το πρώτο τους παιδί είναι αυτό εδώ, το φανταστικό Target Renegade, όπως είπαμε, το οποίο κυκλοφόρησε από την Imagine Software, η οποία μετέπειτα έγινε Ocean, η οποία όσαν και Imagine μας καλόμαθε με τα ωραία εξώφυλλα, όπως αυτό εδώ του Target Renegade, το οποίο φεύγω τώρα, ξέρω, αλλά έτσι μου έρχονται λίγο-λίγο. Έλεγα λοιπόν για το εξώφυλλο του Target Renegade, το οποίο είναι ένα τροποποιημένο εξώφυλλο από κάποιο βιβλίο του Τζο Λουίς, από το βιβλίο του The World's Greatest Fighter Teaches You How to Master Bruce Lee's Fighting System, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Αυτό λοιπόν το βιβλιαράκι είχε το εξώφυλλάκι και το μετέτρεψαν εδώ για το εξώφυλλο του Target Renegade. Η Imagine λοιπόν που φτιάχνει τα φανταστικά εξώφυλλα και αρκετά καλά παιχνίδια, αφού φαλήρισε και πήρε πολλού στο λαιμό του και χρέη και τέτοια, έγινε μετά Ocean, συγχωνεύτηκε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, η Ocean μας έδωσε φανταστικά παιχνίδια στα home μηχανήματα, πολύ καλά arcade ports, όπως το Parasol Stars, που δεν έχει καμία σχέση με το Rainbow Islands και Bubble Bubble σαν port,
Το Snow Bros, ειδικά το γαλλικό division, που μας έδωσε το Snow Bros στην Amiga, το οποίο το πήραμε χαμπάρι το 2010, το έχουμε κάνει long play και αυτό. Και φυσικά αυτό το Masterpiece. Εδώ βλέπετε τον Μπίλια, ο οποίος ξάπλωσε και πριν πέρασε με τη μηχανή του. Γκεστάρ λοιπόν, πολύ μεγάλο το budget του παιχνιδιού, για να έχει και το Steve Duzzo. Θα δούμε και άλλους Γκεστάρ στην πορεία. Αυτοί οι δύο, ας πούμε, με το κίτρινο βανελάκι που με ακολουθούν, μοιάζουν λίγο με κατσιμιχαίους. Το παιχνίδι λοιπόν αυτό το είχα ανακαλύψει στον Amstrad, μου είχαν φέρει στο σπίτι, κάποιος μου το έφερε, εγώ το πήρα, δεν θυμάμαι, μια πολύ περίεργη έκδοση, όχι στο gameplay αλλά στον τρόπο φορτώματος. Τη δισκέτα την έχω ακόμα, λογικά πρέπει να δουλεύει. Μου έλεγαν λοιπόν ότι για να παίξει αυτό το παιχνίδι, αντί να κάνω το run disk, τι έκανα τότε, έπρεπε να το τρέξω και αντί να περιμένω να φορτώσει, με το που μαύριζε η οθόνη έπρεπε να βγάλω τη δισκέτα, να μετρήσω μέχρι το 2, να ξαναβάλω τη δισκέτα, να μετρήσω μέχρι το 3, να ξαναβγάλω τη δισκέτα, να μετρήσω μέχρι το 1. Κάπως έτσι ήταν το sequence και να την ξαναβάλω. Αν δεν το έκανες αυτό, ο Amstrad έτρωγε reset. Εάν το έκανε σωστά, έπαιζε. Ζωντανή δισκέτα, ενώ φόρτον πούστη. Δεν θα σου τελειώσουν οι σφαίρες. Θα σου τελειώσω τη χαρά της ζωής. Έλεγα λοιπόν ότι εάν δεν έκανε σωστά το sequence, ο CPC έκανε ένα reset. Αν το έκανε, έπαιζε. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν το είχε κανένας από εσάς αυτή την έκδοση, τη συγκεκριμένη. Γιατί το έκανε, δεν ξέρω. Μήπως ήταν κάποιο είδους crack, να μην διαβάσει κάποια tracks από τη δισκέτα. Δεν το κατάλαβα ποτέ και το είχα απορία μέχρι και σήμερα. Και άλλες απορίες έχω, πάρτα πούστη, όπως το Sigma 7, το οποίο μου λύθηκε για εκείνο τον περίεργο ήχο στο μοτέρ. Είχα κάνει ένα πολύ μικρό βιντεάκι στο μοτέρ του Amstrad. Κάποια στιγμή μπορώ να το δείξω. Και πάλι, γιατί είναι βουβό το βίντεο, δεν μιλάω, ακούγεται μόνο ο ήχος. Εδώ τώρα μας ξυλοφορτώνουν οι όμορφες κυρίες που είναι όμορφες σαν το χρέος. Είναι μια τραγική version της Marilyn Monroe, ντυμένη σε βινίλιο, και με βαράνε με ένα ακριβό κολιέ από μαργαριτάρια. Αλυσίδα μάλλον είναι. Anyway, αυτό το παιχνίδι με είχε ξετρελάνει τότε με τους μηχανισμούς του. Εντάξει, το AI κάποια στιγμή βλέπεις ότι είναι κάπως χαζό, κάποιες στιγμές. Δηλαδή, αντιγράφει το joystick, ακολουθεί τις κινήσεις σου και σου την πέφτουν συνήθως τρεις. Γι' αυτό δεν πρέπει να προχωράς γρήγορα το flip screen στις πίστες, ώστε να βγαίνουν όσο λιγότεροι γίνεται. Βέβαια, έχεις να παλέψεις και με το χρόνο. Έτσι. Υπάρχει ο χρόνος και η μπάρα ενέργειας από κάτω. Μου έκανε, που λέτε, πολύ εντύπωση αυτό το παιχνίδι, εκτός ότι έχει πολύ ωραία γραφικά. Amstrad είναι, έτσι. Είναι ομαλό. Οι κινήσεις του, σπάνια να χάσεις κάποια κίνηση όταν το χειρίζεσαι. Δεν είναι όπως το Double Dragon που δεν έπαιρνε όλες τις κινήσεις που του δίνες. Εντάξει, είχε, δεν ξέρω, ο προγραμματισμός, ο Z80. Αυτό εδώ είναι πολύ καλό. Στο τεχνικό τομέα, με τη δακρύ βρέχτη μουσική που λέει και ο φίλος ο Άλεξ. Εμένα πάντα μου θύμιζε αυτά τα κουρτιστά, τα μηχανικά που παίζανε μουσική παλιά. Κολόγερας, πολύ επικίνδυνος ο Κολόγερας. Ένα άλλο σύν στα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι το Mixed Mode για τους αετομάτιδες. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι το play area είναι αρκετά μεγάλο στον Amstrad. Βέβαια δεν έχει scrolling, αλλά δεν παίζει ρόλο, έχει background, τα οποία τον δυσκολεύουν. Έχει αρκετά sprites στην οθόνη, mode 0 λοιπόν με 16 χρώματα, αλλά
παρατηρήστε το score, κάτω την μπάρα του score. Εκεί στο scanline, την ώρα που κατεβαίνει η ακτίνα σάρωση από το κανόνι ηλεκτρονίων, γυρίζει ο Amstrad από mode 0 σε mode 1, δηλαδή από 160x200 ανάλυση και 16 χρώματα μας γυρνάει σε 320x200 και 4 χρώματα, τη μεσαία ανάλυση του. Είναι ένα trick το οποίο το κατάφεραν και άλλοι υπολογιστές πέραν της Amiga που είχε τον Copper και το έκανε σχετικά πολύ εύκολα να μιξάρει αναλύσεις και χρωματικές παλέτες. Άλλο ένα βιντεάκι που είχα κάνει που δείχνει 128 χρώματα στην 500 αντί για τα 32, κατεβάζοντας το παράθυρο τόσο ώστε να φαίνονται 4 διαφορετικές εικόνες του Deluxe Paint, να έχω φορτώσει δηλαδή 4 φορές το πρόγραμμα και να χρησιμοποιώ 32 χρώματα διαφορετικά κάθε φορά. Έτσι που λέτε, ξεφεύγω τώρα γιατί παίζω. Κοιτάξτε τώρα το background, αυτό το πάρκο. Πιστεύω ότι έχει η συγκεκριμένη έκδοση του παιχνιδιού έχει επηρεάσει πολύ κόσμο και παιχνίδια, όπως αυτό το παρκάκι. Το είδα με το μυαλό μου, δηλαδή πιστεύω ότι ήταν έτσι. Έχει γίνει δηλαδή μελλοντικά, σε μελλοντικά παιχνίδια. Πιστεύω ότι το έχει αντιγράψει το Final Fight. Προσωπική μου άποψη. Κοιτάξτε πώς πάνε μαζί μου με το joystick. Καλό το AI, καλό, εντάξει. Απλό αλλά καλό. Έχω δει αυτό το πάρκο, πιστεύω, στο Final Fight. Το οποίο Final Fight το έχει αντιγράψει με τη σειρά του το Streets of Rage. Και υπάρχει και εκεί ένα παρόμοιο πάρκο. Φανταστικά παιχνίδια και τα δύο, και το Final Fight και το Streets of Rage. Πήρε τη συνταγή Final Fight και το έκανε ωραίο, ρε παιδιά. Πρωτιές και πάλι σε αυτό εδώ το beat'em up, θα δούμε τα όπλα που παίρνουμε από κάτω. Κουτουλιές, έτσι. Λοιπόν, ένα εύρος κινήσεων τόσο για τους αντίπαλους όσο και για εσένα, με ανάποδες κλωτσιές στον αέρα. Και φυσικά το φανταστικό είναι ότι όταν πέσει ο αντίπαλος κάτω έχει ακόμα ενέργεια στην μπάρα του που δεν φαίνεται κάπου. Μπορούμε να τον αποτελειώσουμε σκύβοντας από πάνω, κάνοντας κάτω και πατώντας το fire. Εκεί λοιπόν το αφαιρούμε ό,τι ενέργεια του έχει μείνει και δεν ξανασηκώνεται. Αυτό όμως δεν γίνεται με το πρώτο χτύπημα. Δηλαδή αν το χτυπήσουμε και πέσει και πάμε να το σηκώσουμε, θα μας πετάξει. Είναι κάποιες λεπτομέρειες για την εποχή που βγήκε το παιχνίδι και για το μηχάνημα που τρέχει, είναι φανταστικές, έτσι. Ίσως γιατί άφησαν τους προγραμματιστές να κάνουν αυτό που ήθελαν χωρίς να κάνουν κάποιο port. Όπως είπαμε, αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει στα arcades. Υπάρχει για τον Spectrum, το οποίο είναι φανταστικό και εκεί. Υπάρχει για τον Commodore 64 και για το NES, το NES, το Nintendo Entertainment System, το 8-bit. Ναι, παρακαλώ, δύο είναι οι εκδόσεις που θέλετε να παίξετε. Και πιστέψτε με, θέλετε να τις παίξετε αυτές τις δύο εκδόσεις. Είναι αυτή του Amstrad και εκείνη του Spectrum. Το ίδιο και για το Renegade. Αν και το Renegade νομίζω και στο NES είναι καλό. Το Renegade στον Amstrad έχει κάποια θέματα, θα τα πούμε. Βασικά θα τα πούμε, γιατί δεν νομίζω να το παίξω στον Amstrad. Μπορεί όμως. Θέλει δύο πλήκτρα, θέλει και το Fire και το Ender να πέσει. Πρέπει να σε χταπόδι. Αυτό είναι straightforward. Ένα Fire button και πατημένο ή όχι κάνει τα χτυπήματα ή τις έξτρα κινήσεις. Πολύ καλό layout. Αυτός είναι πολύ πονηρός. Κοιτάξτε με το που πηδάς, σου την κάνει. Γι' αυτό πρέπει να του κάνεις αυτό το. Να είδατε, πήγα να τον πιάσω. Και ήταν η πρώτη φορά που τον έριξα και σε πετάει. Είναι πολύ πονηρίδης ότι πας, γι' αυτό θα τον βαρέσω εκεί που πρέπει. Αχ, θα γίνει υψίπονος τώρα. Παπ! Πάρτα. Κλικνουν.
Ναι. Με το σφυράκι γελάμε με τον Άλεξ με αυτό. Έχεις κανένα κέρμα ψηλέ να πάμε στα arcades. Πάρτα κι εσύ. Να και όλος ο μάγκας. Έτσι. Έτσι μέχρι να ταυτίσεις από το στόμα. Έλεγα λοιπόν ότι οι καλύτερες εκδόσεις είναι στο Spectrum και στον Amstrad. Οι διαφορές τους είναι ότι στο Spectrum είναι πιο εύκολο. Στον Amstrad είναι πιο πονηροί οι παίχτες. Αλλά πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο στο τέλος. Στην τελευταία πίστα. Τέρμα-τέρμα, στο μπαρ που πάμε. Εκεί νομίζω είναι πιο δύσκολο στο Spectrum από ότι στον Amstrad. Η μουσική είναι η ίδια. Μπορείς να παίξεις μόνο με τη μουσική, το κολόσκυλο ή τα εφέ. Εγώ έχω βάλει και τη μουσική γιατί μου αρέσει. Είναι λοιπόν η ίδια, μιας και τα 128 key μηχανήματα της Sinclair, της Amstrad βέβαια, είχαν το ίδιο chip ήχου με τον Amstrad, αλλά λόγω του διαφορετικού βολτάζ το κούρδισμα ήταν λίγο πιο ψηλά. Τώρα θα με πάνε κολοφεράτζα εδώ. Είναι ομαλό από θέμα gameplay και στο Spectrum. Εντάξει, το Spectrum δεν έχει πρόβλημα να σκρολάρει με δύο χρώματα στην οθόνη. Και το φανταστικό είναι που σκρολάρει και πολύ καλά Amstrad με τα 16, έτσι, με αρκετά sprites στην οθόνη. Στο Spectrum λοιπόν έχει λεπτομερή γραφικά, έχει και εδώ, δεν μπορώ να πω ρε παιδιά, έχει. Είναι ότι δεν έχει το χρώμα που δίνει αυτό τώρα, ας πούμε, το σκυλάκι εδώ και τα πορτοκαλί. Στο Spectrum δεν τα έχει, αλλά έχει, εντάξει, έχει υψηλότερη ανάλυση στο παιχνίδι και έχει φοβερή λεπτομέρεια. Είναι όπως το Ikari Warriors που αυτά τα παιχνίδια τα γνώρισα μεγάλος στον Spectrum και τα αγάπησα όπως και στον Amstrad. Ένα πρόβλημα εντάξει, που έχουμε με τον Alex είναι ότι όταν ανάβουμε ένα Spectrum και θέλουμε να δούμε αν δουλεύει η κασέτα ή οτιδήποτε, δεν ξέρω γιατί πάντα τρέχουμε το Ikari Warriors και παθαίνουμε το ίδιο πράγμα. Το τεστ πόσο να κρατήσει, ένα λεπτό, το πάμε τέρμα. Είναι φανταστικό και στο Spectrum. Το έχω κάνει long play γι' αυτό, νομίζω. Amstrad και Spectrum έχω κάνει. Δεν θυμάμαι. Πώς σας φαίνεται το παιχνιδάκι? Εγώ να σας πω την αλήθεια. Οπ! Αυτό που πετάει τούβλο δεν είναι. Μπορεί και να είναι τούβλο, γιατί κάποια στιγμή γίνεται πιο χοντρό. Παλιά νόμιζα ότι μου πετάει το πορτοφόλι του. Ώρες ατελείωτες στο σπίτι με QAOP και Space και joystick ο φίλος που ερχόταν να παίξουμε, οποιοσδήποτε φίλος ήταν αυτός. Εγώ σαν καλός οικοδεσπότης έπαιρνα το πληκτρολόγιο. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που με έμαθε να παίζω με QAOP και παίζει πολύ καλύτερα από το να παίξεις με τα cursor keys. Τα cursors είναι πιο καλά για shoot'em up, πιστεύω. Πού βρίσκομαι από τον μπλα μπλα, δεν έχω καταλάβει. Παίζω μηχανικά και δεν έχω καταλάβει πού είμαι, τι έχω, ζωές και τέτοια. Μάλιστα. Κι άλλος. Κι άλλος. Κάποια στιγμή δεν πιάνει το αυτό. Έπιασε τώρα. Όχι ότι είναι θέμα. Οπ! Όχι ότι είναι θέμα χειρισμού, αλλά μάλλον πρέπει να πας στο πίξελ ακριβώς. Θα μου την κάνει, δεν θα μου την κάνει. Παπ, παπ, to your small papers. Ο Νίκος από Νέα Φιλαδέλφια θα το έχει λιώσει στο Spectrum σίγουρα αυτό το παιχνίδι.
και οι άλλοι συγκλεράδες, ο Chris, την ομάδα, ο Darth. Τι έγινε, ρε παιδιά? Χαμπάρι δεν πήρα, έτσι. Αυτή η κολόγερη φαφούτη, το ποστική, τα ενέργεια που μου κατέβασε με τα κουτουλίδια. Αυτή η κολόγερη, πολύ σκληρός καριόλης. Πολύ δυνατή, ρε πούστη μου. Αλλά κάπου εδώ κοντεύουμε, εσκύβει, έτσι. Ωρε πούστη με βίας. Sorry. Ωραία χρώματα τα μπουκαλάκια. Πάρτι. Πέθανε, πέρα, πέθανε. Τώρα βγάλει 2-3. Το ματσούκι. Θέλω τη στέκα οπωσδήποτε. Αυτή είναι στέκα μπιλιάρδου. Θέλω τη στέκα. Βλέπετε. Κοιτάξτε πώς πάνε να με στριμώξουν. Στο Spectrum, από ό,τι θυμάμαι, δεν το έκανε αυτό. Θα το παίξω όμως. Θα το παίξω. Πάρτα. Πάρτα μου. Συγχρονισμένη κολύμβηση. Πάρτα. Φέρτα. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι στο Spectrum δεν είναι τόσο δύσκολο. Νομίζω. Θα το παίξω και θα σας πω. Πουλ. Πισίνα ή μπιλιάρδο. Λογικά μπιλιάρδο. Πάρτα, Μίτσο. Πάρτα. Κάτσε τώρα να μας τσακίσει. Δεν πιούμε. Θα το πάρεις. Πόπο. Έλα, πόπο. Μανάρι, πόπο. Πάρτα κι εσύ. Μισό λεπτό. Γιατί δυσκολεύει το πράγμα. Έλα. Surprise, motherfucker. Τελικώς. Αυτός τώρα, αν θυμάμαι καλά, εάν σε πιάσει, τελείωσε. Δεν πρέπει να σε πιάσει καθόλου. Πάρτα. Αγοράκι μου, πούδια δεν κάνεις. Μόνο στήθος παίζεις και χέρια δικέφαλα. Το μισό σπράιτ από κάτω είναι ίδιο με μένα, ε. Έλα, αγόρι μου. Έλα, τσολιά μου. Πάρτα. Αυτό ήταν το Target Renegade. Από τα αγαπημένα μένα παιχνίδια. Λουπάρι, δεν θα κάτσω τώρα να παίξω. Αυτά. Έφυγα.